ανάγκη ο Πάρης. Δηλαδή, το σκορ ήταν σούπερ. Ο ίδιος το είχε ανάγκη προσωπικά. Σίγουρα εγώ μία μικρή ικανοποίηση την νιώθω για τον γκολ που πέτυχα, αλλά προτιμώ να κερδίζουμε τα παιχνίδια, όπως με τον Απόλλωνα το 3-3 που φέραμε, ήταν κάτι που θα το άλλαζα στη στιγμή για το βραβείο. Έχοντας φτάσει στην τελική ευθεία της σεζόν, έχει φτάσει ο ίδιος στα 10 γκολ και 13 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια ονειρική χρονιά για αυτόν, και τι θα ήθελε στο φινάλι της σεζόν για να είναι όντως πληρωτική. Σίγουρα είναι μια καλή χρονιά, αλλά οι δικοί μου οι στόχοι συνάδουν με τους στόχους της ομάδας. Οπότε, αν η ομάδα καταφέρει και κερδίσει το κύπελλο και κατακτήσουμε και τη δεύτερη επιθέση στα play-off, θα είναι και επιτυχημένη δική μου χρονιά και της ομάδας. Για την επόμενη χρονιά, ο στόχος είναι να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, να το κερδίσουμε, να πάμε ξανά να πάμε όσο καλύτερα γίνεται στο κύπελλο και φυσικά να μπούμε στους ομίλους του play-off, εάν έχουμε βγει δεύτεροι. Καταρχήν, αν αισθάνεται απόλυτα έτοιμο, γιατί είχε κάποια μικρά προβλήματα τις προηγούμενες μέρες. Και κατά δεύτερον, επειδή η προηγούμενη εμπειρία στο Καραϊσκάκη ήταν τραυματική για τον ΠΑΟΚ, αν αυτό του δημιουργεί επιπλέον εγωισμό πέρα από το κίνδυνο των τελικών για να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Όχι, εντάξει, εγώ νιώθω καλά αυτή τη στιγμή, είμαι στο 100% και εγώ θα βοηθήσω με το δικό μου ρόλο τα παιδιά αύριο, την ομάδα, για να προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, σίγουρα σκεφτόμαστε και το πρώτο παιχνίδι εκεί, αλλά σκεφτόμαστε και το παιχνίδι που κάναμε εδώ και ήταν πάρα πολύ καλό. Ανατρέψαμε το αποτέλεσμα, μας έδωσε αυτοπεποίθηση και πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουμε απλά να το κρατήσουμε εδώ. Το κλειδί ποιο είναι? Να είναι καλός ο ΠΑΟΚ στην άμυνα, να βγάλει ένα γκολ. Θα ήταν χαζό να πάμε και να παίξουμε αμυντικά, προσπαθώντας να παίξουμε για το 0-0. Πρέπει να πάμε επιθετικά, να δείξουμε ότι είμαστε το ΠΑΟΚ. Σίγουρα να σκοράρουμε, να πάρουμε γενικά ένα καλό αποτέλεσμα εδώ, να παίξουμε επιθετικά, να είμαστε γενικά εμείς επιθετικοί στον τρόπο παιχνιδιού μας και να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να παίξει στο Καραϊσκάκη, που είναι μια από τις πιο δύσκολες έδρες στην Ελλάδα και απέναντι στο πιο δύσκολο εντός Ελλάδας αντίπαλο. Έχοντας μια πολύ κακή συνέχεια αγώνων εκτός έδρας, τι προβληματίζει αυτό το αρνητικό κλίμα εκτός έδρας που έχει και τι φταίει? Το έχουμε συζητήσει, πρέπει να αλλάξουμε. Σίγουρα είναι κάτι που έχουμε συζητήσει κιόλας. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι με την καλή δουλειά να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και το έχουμε συζητήσει. Θα κατέβουμε αύριο. Εντάξει, δεν είχαμε και τύχη σε κάποια παιχνίδια, είναι και αυτό, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε αποτέλεσμα. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τη διαιτησία και στο προηγούμενο μάτς υπήρχε ένταση, θέλει να στείλει ένα μήνυμα πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ενδεχόμενες λανθασμένες αποφάσεις του διαιτητή, αν ξέρουν τα όρια τους. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να πω, δεν έχω να πω κάτι γενικά για τη διαιτησία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τον βοηθήσουμε να σφυρίξει όσο καλύτερα γίνεται. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και από εκεί και πέρα να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε χωρίς να μας επηρεάζει κάτι τέτοιο.